Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα προκαλεί ανησυχίες στις αγορές επισκιάζοντας τα θετικά σημάδια στο μέτωπο της ανάπτυξης. Σε αυτή την επισήμανση προχώρησαν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs σε πρόσφατη έκθεση, τονίζοντας μάλιστα ότι η ανάπτυξη της χώρας μας στο τρίτο τρίμηνο του 2014 εξέπληξε θετικά. Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν ανήσυχες μπροστά στο ενδεχόμενο των πρόωρων εθνικών εκλογών. Σύμφωνα με την επενδυτική, προκειμένου να σημειωθεί ένα καινούριο ράλι στις τιμές των ελληνικών ομολόγων και μετοχών, θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαβεβαιώσεις για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, καθώς και λύσεις που θα προκύψουν από τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία για την ελληνική οικονομία παρουσιάστηκαν καλύτερα και από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, καθώς παρά τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση και τις επιπτώσεις από τις περικοπές στον προϋπολογισμό, η ανάπτυξη συνέχισε να κινείται θετικά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 μεταξύ 0,3 και 0,9% σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους. Ο επενδυτικός οίκος αναφέρει ότι οι εξαγωγές αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, καθώς το δεύτερο τρίμηνο η αύξηση σε αυτόν τον τομέα άγγιξε το ποσοστό του 9,5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, ενώ θετικά θεωρούνται τα σημάδια και για το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα μας. Παρά τις θετικές εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι αναλυτές της επενδυτικής επισημαίνουν ότι τα ελληνικά ομόλογα και οι μετοχές βρίσκονται υπό πίεση. Συγκεκριμένα, το χρηματιστήριο των Αθηνών έχει καταγράψει πτώση 33% από τις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με την επενδυτική, η αδυναμία αυτή κατά κύριο λόγο πηγάζει από το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας που κρύβουν οι επόμενοι μήνες. Η Goldman Sachs σημειώνει πως μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση ως διαδικασία δεν συνιστά παράγοντα κινδύνου από μόνη της. Αυτό που ανησυχεί κυρίως στις αγορές είναι το ενδεχόμενο μετά τις εκλογές να μην υπάρξει συνέχεια της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά να διακοπεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία και επομένως όλο αυτό να οδηγήσει σε μια σύγκρουση με τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη. Φυσικά, σύμφωνα με την επενδυτική, μια τέτοια πολιτική αστάθεια δεν θα μπορούσε να ακυρώσει τη βελτίωση που έχει ήδη σημειωθεί στα μακροοικονομικά στοιχεία της Ελλάδας, ωστόσο θα μείωνε την άφθονη ροή κεφαλαίων προς τη χώρα μας. Με βάση το πιο ακραίο σενάριο που θέλει τη χώρα μας να συγκρούεται με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό θα οδηγούσε σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης και του τραπεζικού συστήματος. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη φυγή καταθέσεων και την επιβολή πρόσθετων μέτρων λιτότητας, μια ιδιαίτερα επιβλαβή συνέπεια για την εύθραυστη ανάκαμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη.